Η κυρία Προκοπίδου, λοιπόν, στη σύνδεσή μας. Κυρία Προκοπίδου, κάλεσε σήμερα από την Αθήνα, από το Open. Καλημέρα. Καλημέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που ο τηλεοπτικός σταθμός κάνει αυτό το αφιέρωμα στα 100 χρόνια της μνήμης. Και η δική σας συμβολή είναι με διηγήματα, ναι. Με κείμενα, με βιβλία που αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή αυτή, είναι χρήσιμο να επαναλαμβάνονται, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι, γιατί λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον, λέμε εμείς εδώ στο Open. Και η μνήμη είναι για να την κρατήσουμε, αλλά να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από τα γεγονότα. Και πάντα ο άνθρωπος, αν πέρασε τα δεινά, ζητάει δικαίωση. Mm-hmm. Το βιβλίο μου που έχω γράψει έχει ένα άλλο μοτίβο, βλέμμα στα τραγικά γεγονότα. Οι ήρωές μου περνούν σαν στο παραμύθι όλα τα δεινά, την απώλεια της πατρίδος, που είναι πολύ οδυνηρό για ολόκληρο λαό και για τον άνθρωπο συγκεκριμένα, όποιον άνθρωπο. Θάνατοι των προγόνων, μετά δεύτερη εξορία, σαν δεύτερη γενοκτονία επί του Στάλιν, γιατί οι ήρωές μου ζουν στη Ρωσία, φύγανε στη Ρωσία να σωθούν από το Πόντο και εκεί τους βρήκε μια άλλη ιστορία, ένας άλλος διωγμός. Όμως, οι δικοί μου άνθρωποι στο βιβλίο είναι αισιόδοξοι. Η Γκριά Λιμώνα, τη τραγωδία, έκανε παραμύθια με ανθρωποφάγους που τα έλεγε στη γειτονιά. Ένας Κωνσταντινίδης Σταύρη που είχε παρατσούκλει μικρό Στάλιν για κάποια γεγονότα που οι αναγνώστες θα διαβάσουν στο βιβλίο, στο διήγημα ο μικρός Στάλιν, όλη τη ζωή φορούσε, δινόταν σαν το Στάλιν. Και έτσι μπήκε στο ρόλο του Στάλιν, ενός δικτάτορα που εξόντωσε το λαό του, δηλαδή τους Έλληνες, στη Σιβηρία και το Καζακστάν. Η ηρωίδα μου Αντιγόνα, η Αντιγόνα στα Ποντιακά, όχι Αντιγόνη, αυτή είναι μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας. Η μνήμη της, η κυταρική, από παλιά ήταν προορισμένη προς την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν με αυτή την πορεία και με αυτή την ιστορία της που συναντάει ανθρώπους διάφορους και μας διηγείται, είτε η ίδια είναι πρωταγωνίστρια, φτάνει τελικά στην Ελλάδα και ανακουφίζεται και η δικαίωσή της βρίσκεται σε αυτό, που βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο μου έχει μια άλλη άποψη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ελληνισμός και από τα ιστορικά έγγραφα που διαβάζουμε, οι Έλληνες του Πόντου άρχισαν να διώκνονται 500 χρόνια πριν, 600, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι, μέσα στη ψυχή, πάντα είχαν σκοπό να φτάσουν στην Ελλάδα. Να μάθουν την ελληνική γλώσσα, την νέα ελληνική γλώσσα. Και έτσι λοιπόν το βιβλίο μου είναι για τραγωδία, όμως είναι με ένα, θα έλεγα, χαρμόσιμο μήνυμα. Πνεύμα. Έτσι, και μήνυμα. Μάλιστα. Και μήνυμα, κυρία Προκοπίδου. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, κυρία Προκοπίδου, θέλω να σας πω, έτσι που σας βλέπω να τα λέτε, είστε πολύ ωραία, έχετε ωραία φυσιογνωμία γλυκιά και είστε από αυτές τις κυρίες που, πώς να σας πω, μπορείς να κάθεσαι να τις ακούς ώρες να διηγούνται ιστορίες. Και έτσι είναι και αυτό το βιβλίο σας που λέγεται «Μια βαλίτσα μαύρο χαβιάρι». Μπράβο σας και συγχαρητήρια. Απλά θα ήθελα να πω, να συμπληρώσω. Το βιβλίο το έγραψα με ένα απότερο σκοπό, να γνωρίζουν οι Έλληνες έτσι, και σωστά. Οι Ρώσοι με εμάς, γιατί δεν μας γνωρίζουν. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και στη Ρωσία. Έτσι. Άγνωστος πληθυσμός, Γκρέκοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είμαστε κάπως έτσι, δηλαδή μας γνωρίζουν μόνο κάποια λίγοι άνθρωποι που ήταν στη γειτονιά μας. Σας ευχαριστούμε όπως και πάρα στην πολύ, Ελλάδα, κυρία Προκοπίδου. Δεν υπάρχει ουσιαστική έτσι. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Και εύχομαι σε όλους μας να λυτρωθούμε επιτέλους. Έτσι, σωστά είναι.
Ωραία είναι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Προκοπή.